7 άτομα, πού είναι τα δικαστά του που πήραν τα δικαστά του, πού είναι τα άτομα, πριν σήμερα θα σαν... το δω και 6, 7, 8 άτομα, εσείς κάνετε διακοπές 3 μήνες. Αναβλήθηκε μέχρι νεοτέρας η συζήτηση για την αλλαγή της κανονιστικής για την οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή λόγω μια παρτίας του τοπικού συμβουλίου Σερών. Τα μέλη του τοπικού συμβουλίου της πλειοψηφούσας παράταξης απουσίαζαν, με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Γιώργο Ρίζο να προχωρά στην αναβολή της συνεδρίασης. Το νόμιμο είναι να έχουμε τα 2/3 του συνόλου των συμβούλων, δηλαδή τα 10 από τα 15 άτομα. Γι' αυτό το λόγο δεν το φέρνουμε αύριο, γιατί αύριο θα μπορούσαμε να, αν παράδειγμα με το 1/3 συμφωνούσαν όλοι, θα περνούσε και με 5 άτομα. Αλλά δεν είναι και ηθικό. Το μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Το καλό θα ήταν να πάρουν θέση όλοι οι υποψήφοι, όλοι οι υποψήφοι τοπικοί σύμβουλοι επί του θέματος αυτού και να εκφράσουν την άποψή τους και όταν οριμάσει αυτό και είναι έτοιμοι πλέον, γιατί με την απουσία τους μάλλον δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμοι επί του θέματος, να ζητήσουν οποιασδήποτε διευκρινήσεις θέλουν από τους αντίστοιχους αντιδημάρχους, όπως σας είπα, οικονομικών και έργων επί του θέματος. Και έπειτα να έρθει να οριμάσει ο χρόνος για να έρθει να το βάλουμε στο επόμενο τοπικό συμβούλιο. Υπό αυτές τις συνθήκες δηλαδή, συμφωνήσαμε οι παρόντες σύμβουλοι να μην μπει με μόνο 5 άτομα, είναι ανήθικο να περάσουμε ένα τέτοιο θέμα ή όχι, έτσι. Στη συνεδρίαση το παρόν έδωσε και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Σερών Σπύρος Μισερλής, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τη θέση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την αλλαγή της κανονιστικής και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γιατί εδώ λοιπόν ξεκάθαρη θέση ότι εμείς λέμε ναι στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με τον συγκεκριμένο τρόπο, τους συγκεκριμένους όρους και τη συγκεκριμένη διαδικασία όπως την περιγράφει. Γιατί λοιπόν τώρα δεν έγινε μια αλλαγή της συνολικής κανονιστικής, γιατί από το 12 που υπάρχει η κανονιστική δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε ορισμένους χώρους στην πόλη. Η αλλαγή της κανονιστικής του 19 που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κωνσταντίνο Καραμαλή και στην Περιστέρη Κωνσταντίνου ήταν οι μόνες δύο οδοί για τις οποίες προϋπήρχε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και απαγορεύτηκε επειδή έτσι όρισε η πλειοψηφία, η τότε πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής. Άρα λοιπόν είναι κρυστάλλινη δική μας θέση, δεν τίθεται να αμφιβόλω, δηλαδή είμαστε υπέρ ή κατά. Είμαστε υπέρ της λελογισμένης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε συγκεκριμένους χώρους που περιγράφει η κανονιστική, ακριβώς με τους όρους που περιγράφει, και είμαστε σίγουροι ότι και η εφαρμογή θα είναι αυστηρότατη, έτσι πραγματικά αυτό το στολίδι του κεντρικού δρόμου της πόλης να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του και να μην παραδοθεί, όπως φοβούνται ίσως ορισμένοι, στον χώρο των καφετεριών και των καταστημάτων που μπορούν να δείξουν τραπεζοκαθίσμα. Ο κύριος Μισερλής στη συνέχεια της τοποθέτησής του ανέφερε ότι θα πρέπει όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων που θα είναι υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές να τοποθετηθούν για το εν λόγω θέμα, για να γνωρίζουν, όπως είπε, οι δημότες την άποψή τους. Είναι σοβαρό θέμα, το λέτε και εσείς. Άρα δεν γίνεται λοιπόν εγώ που είμαι ένας ψηφοφόρος της πόλης των Σερών και θέλω να δω την πόλη μου στα επόμενα χρόνια με τον δικό μου τρόπο, να μην γνωρίζω την θέση όλων των εμπλεκομένων στις υποψηφιότητες του Οκτωβρίου. Είναι δυνατόν να υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση για ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει αμέσως τα πρώτα δημοτικά συμβούλια του 2024 για να υλοποιηθεί μια απόφαση ή όχι και να μην γνωρίζουμε τι θα ψηφίσουμε. Εμείς λοιπόν πήγαμε ξεκάθαρα και είπαμε τώρα κιόλας. Από την πλευρά του, το μέλος του τοπικού συμβουλίου Ανέστης Παπαδόπουλος εξέφρασε ερωτήματα για το τι θα πράξουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι προσχώρησαν τώρα στη Δημοτική Αρχή και ήταν κατά της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο. Όπως και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλης Καντριτζόγλου, ο οποίος εκπροσωπούσε νομικά εμπόρους της πόλης. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα και θα σου το εξηγήσω το γιατί. Το γιατί. Γιατί σε συζητήσεις με δημότες και πολίτες. Που εγώ αυτό είπα. Λέω, εφόσον φέρνει η Δημοτική Αρχή την κανονιστική, άρα εκτιμώ, εικάζω ότι είναι υπέρ. Και μου λέει κάποιος, έχει προσχωρήσει ο κύριος Φράγκος, έχει προσχωρήσει ο κύριος Μπότσης. Αυτοί το 2017 ψήφισαν κατά της ανάπτυξης του τραπεζοκαθισμάτων. Και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω εγώ, μετά τον Οκτώβριο. Τι θα αποφασίσουν, μου λέει αυτοί. Εγώ δεν μίλησα, δεν μπόρεσα, λέω, έχετε δίκιο. Ο κύριος Καντριτζόγλου ήταν εκπρόσωπος, νομικός εκπρόσωπος 5 εμπορικών συλλόγων.
Ποια είναι η θέση του, που σημαίνει ότι ήταν κατά της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων. Ποια είναι η θέση του. Φυσικά δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω, αλλά μου έβαλαν προβληματισμό. Ο Σταύρος Τσιάπος, μέλος της πλειοψηφούσας παράταξης στο τοπικό συμβούλιο, αποκάλυψε ότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει συνάντηση των μελών της Συμμαχίας Ερέων, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα για να πάρθει μια απόφαση από κοινού, η οποία θα στηριχθεί από όλα τα πρόσωπα της ομάδας. Εμείς, σαν Συμμαχία Ερέων, μαζευτήκαμε ανέστη, όμορφο και καλά, 60-70 άτομα και πήραμε μια απόφαση. Κάποια αρνητικές, κάποια τέτοια, κάποια θετικά. Όμορφο και καλά, οι περισσότερες ήταν θετικές. Αυτό θέλω, εμείς αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Θετικά, ωραία και όμορφα. Εμείς δεν το ξέρουμε. Τώρα, να το πάμε ονομαστικά και τέτοια, δώρο άδωρο και τέτοια. Όχι. Έτσι. Εμείς όμως, σαν ομάδα, σαν όμορφο, ο Δήμαρχος μας μάζεψε, μας είπε τη γνώμη του, το τέτοιο, το αυτό, το α, το β, το γ. Ο ίδιος, θέλοντας να θέσει πρώτων ευθυνών τους, τους συναδέλφους του, στο τοπικό συμβούλιο και παράλληλα να εκμεέψει τη θέση που θα έχει παράταξη της Βαρβάρας Μικιάνγκα επί του θέματος, τους ρώτησε ευθέως αν και κατά πόσο το θέμα έχει συζητηθεί με τους επικεφαλείς, τόσο με τη Βαρβάρα Μικιάνγκα, όσο και με τον Στέφανο Φωτιάδη. Εσάς σας μάθησε η κυρία Βαρβάρα να σας πει. Ρε, με ποια τι γίνεται εδώ. Καταρχά, εμείς δεν είμαστε υποψήφιοι. Σας μάθησε ο κύριος Φωτιάδης. Δεν είμαστε υποψήφιοι. Ο κύριος Φωτιάδης δεν είναι εκλεγμένο. Ποιος είναι στην παράταξη. Πλέον δεν είναι. Κανείς. Καταρχά, εμείς δεν κατεβαίνουμε. Άρα, είμαστε φαντάσματα. Άμεση ήταν η απάντηση του Γιώργου Στήλα, ο οποίος υπενθύμησε στον κύριο Τσιάπο ότι τα ψηφοδέλτια στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δεν ήταν ενιαία και πως οι τοπικοί σύμβουλοι ήταν ανεξάρτητοι από τις παρατάξεις. Ο κύριος Στήλας τόνισε ότι τα μέλη του τοπικού συμβουλίου είναι ανεξάρτητα και δεν παίρνουν γραμμές από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Τα ψηφοδέλτια την προηγούμενη φορά δεν ήταν ενιαία, δεν ξεχωριστά. Ούτε κυρία Βαρβάρα ούτε κύριο Στέφανος. Αν θυμάσαι πως ήταν οι εκλογές, ούτε εσύ ήσουν Συμμαχία Ερέων, άλλο. Δεν ήσουνα. Δεν φαινόμουν. Απλά τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία τώρα την παράδοση του Ευρωπαϊκού. Σταύρο, την προηγούμενη στις προηγούμενες εκλογές ο πολίτης και ο δημότης είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει από άλλη παράταξη για δημοτικό σύμβουλο και από άλλη παράταξη για τοπικό. Έτσι ήταν ο εκλογικός νόμος. Ναι, αυτό. Εμείς δεν ανήκαμε. Εγώ δεν λογοδοτώ ούτε σε καμία κυρία Βαρβάρα, ούτε σε κανένα κύριο Αλέκο, ούτε σε κανένα κύριο Στέφανο. Εγώ είμαι Γιώργος Στήλας, τοπικό σύμβουλο Ερών, μην μπερδεύεσαι. Άρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ δεν παίρνω γραμμή από κανέναν. Όπως δεν θα έπρεπε να παίρνεις και εσύ, είσαι ανεξάρτητος. Δεν έχεις καταλάβει ότι είσαι ανεξάρτητος. Αν ήθελες να ενταχθείς στη Συμμαχία Ερών, έπρεπε να βάλεις για δημοτικό σύμβουλο, όχι για τοπικό. Να προχωρήσουμε λίγο. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσει λίγο το όργανο στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν παίρνουμε γραμμές τυπικά. Αν εσείς παίρνετε, είναι άλλο θέμα. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν δύο μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, προκειμένου να καταθέσουν τη δική τους θέση για το θέμα. Ο εκπρόσωπος τύπου, Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου, για μία ακόμη φορά ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων διαφωνεί κάθετα στην τροποποίηση της κανονιστικής. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα τελευταία 250 μέτρα δημόσιου χώρου, στα οποία ακόμα απαγορεύεται, θα επιφέρει την υποβάθμιση του πεζοδρόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έτσι. Δεν είναι η κανονιστική λοιπόν για μας αφήνει τελείως ελεύθερη και την Ιεραρχία και την Κωνστοπούλου. Και για μας είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί επαναλαμβάνουμε, όπως λέμε στο χαρτί μας από τον Φεβρουάριο που άνοιξε το θέμα, που άνοιξε το θέμα του επιμελητήριου, είναι τα τελευταία 250 μέτρα κοινόχρηστου του χώρου στην πόλη που καλώς 230 ανάπτυξη, επαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ας διαφυλάξουμε τα 250 μέτρα. Δεν είμαστε ούτε κατά της εστίασης, ούτε κατά τον καφέ, ούτε κατά της ανάπτυξης προφανώς, αλλά επιτρέψτε μας, αφού είναι στο αντικείμενό μας, να έχουμε και μία άποψη τι μπορεί να οδηγήσει ανάπτυξη και τι μπορεί να οδηγήσει πολύ βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Αμέσως μετά τη συνεδρίαση, τόσο ο πρόεδρος Γιώργος Ρίζος, όσο και το μέλος του τοπικού συμβουλίου Γιώργος Στήλας, ερωτήθηκαν για την απουσία των μελών της πλειοψηφούσας παράταξης από την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Εμείς τους καλέσαμε. Εγώ μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Μπορώ να πω τη δικιά μου άποψη. Ότι όταν συνήθως το τοπικό συμβούλιο, όταν έρχονται τοπικά, τέτοια σημαντικά ζητήματα, πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Δεν είναι. Αυτό θα κριθεί ο καθένας. Αυτό δεν ψηφίστηκαν. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να εκφράσω αυτή την άποψη. Εγώ θα πω για τον εαυτό μου ότι
και τους κάλεσα και την προηγούμενη φορά να είναι παρόντες σε τέτοια σοβαρά ζητήματα ασχέτως τις δουλειές και τις εργασίες που έχουν. Από τη στιγμή που αναβλήθηκε μία φορά, τη δεύτερη φορά έπρεπε να είναι. Αλλά συμμετείχαν στις εκλογές το 19, πήραν την ψήφο των πολιτών. Γι' αυτό τους βάλανε οι πολίτες σε αυτή τη θέση, για να παίρνουν αποφάσεις και να βρίσκονται στα τοπικά συμβούλια. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω κάτι περαιτέρω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι την επόμενη φορά που θα έρθει αυτό το θέμα πρέπει να είναι και οι 15. Mm-hmm. Όχι μόνο η υποχρεωτική παρουσία τα 2/3 των συμβούλων, γιατί το θέμα είναι φλέγον και εμείς σαν τοπικοί σύμβουλοι θέλουμε, έτσι κι αλλιώς γνωμοδοτούμε, αλλά η γνώμη μας παίζει το ρόλο της. Και θέλουμε το καλύτερο δυνατό για την πόλη μας, για τους συνδημότες μας, και γιατί εμείς κυκλοφορούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, εμείς είμαστε η πόλη μας. Η δική μου θέση θα εκφραστεί στο τοπικό συμβούλιο όταν γίνει. Δεν θα την πω δημόσια πριν γίνει το τοπικό συμβούλιο. Έχω άποψη, θα την εκφράσω όταν έρθει η στιγμή. Ελπίζω να λυθεί όντως το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαμορφώνει την κεντρική εικόνα της πόλης μας. Και πιστεύω ότι σύντομα θα δοθεί λύση. Δόθηκε μια αναβολή. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πιστεύω ότι θα πάρουμε απόφαση. Το πρόβλημα ήταν ότι λείπατε εσείς, δεν μπορούσε να συνεδριάσει. Λείπαμε, ήταν η πρώτη συνεδρίαση, ήταν μια δύσκολη μέρα ομολογουμένως. Μια αναβολή δόθηκε, στη δεύτερη είμαστε εδώ. Δεν είναι η παράταξη η οποία ουσιαστικά εισηγείται το θέμα και είναι υπέρ, όπως μας είπε ο κύριος Μισηρλής. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω για τους ίδιους. Θα μας τα πούνε ίσως την επόμενη φορά.